Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα μαγειρεύουμε με τα λαχανικά του καλοκαιριού. Η μαγείρισα Φανή Γιαβανίτσα από τη Θεσσαλονίκη φτιάχνει μουσακά μόνο με λαχανικά και μπεσαμέλ πατάτας και είναι φαγητό μαμάς και κολοκυθάκια γεμιστά με τυριά. Είναι τόσο αρωματικό πιάτο. Η Ελένη ετοιμάζει μια δροσερή κοτοσαλάτα με ανάμεικτα λαχανικά. Εγώ θα το έτρωγα όλο. Ναι, και εγώ θα το έτρωγα όλο. Η Φανή και η Κυριακή μας έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Η Κυριακή είναι η μέλουσα νύφη. Η Φανή η μέλουσα πεθερά και εγώ η μέλουσα κουμπάρα. Ναι, σωστά. Σήμερα όμως ήρθατε με άλλη ιδιότητα εδώ, πέρα από τα προσωπικά μας. Έχετε ένα καταπληκτικό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως θέλω να μου πείτε λίγο την ιστορία. Ήταν ένα παλιό μαγαζί μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εγώ είχα ακούσει ότι είχατε ένα συγκλονιστικό φαγητό. Εν τω μεταξύ, όταν τη γνώρισα τη Φανή και τη ρώτησα, γιατί είχα ακούσει ότι μαγείρευε, μου λέει: εγώ είμαι κομμώτρια και εκεί έμεινα. Οπότε δεν κατάλαβα τη διπλή ιδιότητα. Πώς έγινε αυτό? Δεν χρειαζόμουν πια άλλο στο κομμωτήριο, δούλευα αρκετά χρόνια. 40. 40 χρόνια κομμωτήριο. Μπήκα σε σύνταξη. Ναι. Και έπρεπε να βοηθήσω τα παιδιά μου. Και μετά μπήκατε στη μαγειρική, δηλαδή. Επειδή είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνει κάτι πίτες εντωμεταξύ συγκλονιστικές, έτσι. Δεν υπάρχουν οι πίτες της. Είναι ναι. Ναι. Και όλα όσα κάνει. Και ήσασταν σε αυτό το εστιατόριο, το οποίο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, οικογενειακό, πολύ καλό σπιτικό φαγητό. Και μετά το πήραν τα παιδιά και το κάνανε μπαρ. Καφέ μπαρ, δηλαδή γίνεται χαμός τώρα εκεί, από το πρωί ως το άλλο πρωί. Αλλά επειδή είναι άνθρωποι του φαγητού, σας έλειψε, για πείτε λίγο πώς έγινε. Πολλοί πελάτες που μετά που έγινε μπαρ το μαγαζί, ζητούσαν το φαγητό της μαμάς. Αλλά και τα παιδιά, δηλαδή ο Καλούδης ας πούμε λέει εγώ είμαι του φαγητού. Δεν μπορώ με τον καφέ και με το ποτό, δεν έχω ενδιαφέρον. Το αγαπάνε περισσότερο γιατί έχεις μια επαφή πιο έντονη με τους ανθρώπους και τους πελάτες σου. Που στον καφέ δεν είναι τόσο εύκολο να το δείξεις και να δηλαδή, το δώσεις. Το φαγητό σε φέρνει πιο κοντά. Ακριβώς. Τελικά από τον καφέ και από το ποτό. Ναι, έτσι. Και έτσι επειδή είναι το στυλ όλης της παρέας που βρίσκεται εκεί, γι' αυτό το λόγο και ξαναγύρισαν ουσιαστικά παίρνοντας τον πάνω όρφο ναι. Και κάνοντας ένα έτσι. Πολύ μοντέρνο καφενείο θα πω εγώ, γιατί εκτός από το μαγειρευτά που έχουμε κάθε μέρα εδώ της κυρίας Φανής, έχουμε φυσικά και διάφορα μεζεδάκια εκπληκτικά, διαφορετικά, τις γεροσαρμάδες, όλα αυτά τα περίεργα που φτιάχνει εδώ και μας τρελαίνει, δεν το συζητώ. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι και αυτό κιόλας, είναι αυτή η προσωπική επαφή ρε παιδί μου. Και αυτό που λέει τώρα η Κυριακή είναι ότι έκαναν και μια διαφορετική αισθητική παρείστικη, διότι η Κυριακή κάνει φοβερά σουπλά με το βελονάκι, κάνουν πράγματα art de la table, μια τελείως ανανεωτική, τα οποία τα πουλάνε κιόλας από το μαγαζί σε πολύ χαμηλές τιμές. Ναι. Δηλαδή είναι μια παρείστικη κατάσταση που δεν σου κάνει ότι είναι εστιατόριο ή μεζοδοπολείο ή κάτι, είναι ένα σπίτι στο οποίο πας. Είναι η φιλοσοφία αυτή, το ότι έρχεσαι ουσιαστικά σε ένα χώρο πάρα πολύ οικείο που σου θυμίζει το σπίτι σου, θα καθόσουν με τις ώρες πολύ άνετα. Και όπου η μαμά είναι στην κουζίνα. Ναι. Να τη βάλουμε αυτός, εδώ. Γι' αυτό τη λέμε μαμά Φανή από την αλήθεια, ναι. Αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Νομίζω ο καλύτερος τίτλος δεν είναι αυτός, αντί να σε λένε σεφ. Σίγουρα. Μαμά Φανή, τι θα μας κάνεις για αρχή? Είπα να κάνω ένα μουσακά λαχανικών. Ναι. Το έκανα στο μαγαζί τη Σαρακοστή. Έτσι ξεκίνησε. Ωραία. Και από ό,τι βλέπω είναι και σχετικά ελαφρύς αυτός. Λοιπόν, εδώ έχουμε βραστές πατάτες. Τι θα κάνεις με την βραστή πατάτα? Αντί να κάνω μπεσαμέλ, βάζω την πατάτα για μπεσαμέλ πάνω. Το κάνω ένα πουρέ ελαφρύ. Αυτό μου άρεσε. Να το κάνουμε αυτό? Βεβαίως. Για να σας λιώσει η πατάτα πιο εύκολα και πιο γρήγορα και πιο ομοιογενώς, χρειάζεται να είναι ζεστή. Τη βράζουμε σαλατισμένο νερό, απλό, έτσι. Και την πατάμε με το πιρούνι. Για να την πατήσουμε κάτω. Την βάλω εδώ. Ναι. Κυριακούλα μου δίνεις τη μαργαρίνη να τη λιώνω εγώ που θα χρειαστεί ο πουρές. Πόσο να βάλω?
Τόσο. Είναι καλό. Και αφού το κάνουμε νηστίσιμο ή vegetarian, το βάζουμε μαργαρίνη, δεν βάζουμε ζωικό βούτυρο. Όχι, μαργαρίνη. Το κάνει και πιο ελαφρύ τη γεύση. Και ωραία πεσαμένη. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ πρωτότυπο αυτό και πολύ πιο νόστιμο από την άλλη. Είναι πιο νόστιμο και είναι πιο ελαφρύ. Είναι πιο ελαφρύ. Ναι. Να ρίξουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Ωραία, και λίγο μοσχοκάρι εδώ. Προσέξτε τα χέρια σας. Καταλαβαίνω ότι είμαι δίπλα τη συνέχεια για να μάθω να τα κάνω κι εγώ όλα αυτά. Έμαθε τίποτα, εσύ. Έμαθα. Τώρα είμαι στη φάση που πρέπει να μάθω λίγο τα υπέροχα φύλλα για πίτα. Αυτό θα το αφήσει τελευταίο το μάθημα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να βάζω εγώ. Ναι. Ρίχνεις λίγο-λίγο. Δεν λένε οι νύφοι σαν γεννηθεί τη πεθερά θα μοιάσει. Αυτό είναι αισιόδοξο να μοιάσει. Έχουμε και τον ίδιο στερισμό. Τι έχετε? Τον ίδιο στερισμό. Α, σοβαρά, είσαστε το ίδιο ζώδιο. Ναι. Τι είσαστε και δύο? Ταύρι. Ταύρι, του φαγητού και της χαράς και της ειδονής. Τώρα για νύφη και πεθερά δεν ξέρω αν είναι καλό συνδυασμό. Στην κουζίνα πάντως μια χαρά είναι. Κοίτα, ό,τι μοιάζει καλό είναι. Γιατί? Ναι, μια χαρά δεν τα πάτε. Τι πρόβλημα έχετε? Τελειώσαμε. Να το συνεχίσω εγώ, να το πατήσω λίγο ακόμα. Πάτα για να το κάνω εγώ πιο. Λοιπόν, κάνουμε τώρα τον αρακάν. Λίγο λάδι. Έχουμε φρέσκο κρεμμυδάκι εδώ κομμένο. Τι άλλο θα βάλουμε μέσα? Καροτάκι. Να βάλω εγώ το κρεμμύδι, να το σετάρω. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι εντάξει. Ωραία, ρίχνουμε και το καρότο. Ρίχνουμε και τον αρακά. Αυτά τώρα το σοτάρουμε λίγο, έτσι. Το σοτάρουμε λίγο γιατί ο αρακάς είναι φρέσκος και γίνεται γρήγορα. Δεν θέλουμε να μαλακώσει πάρα πολύ, να είναι τραγανό. Μπράβο. Ωραία, μοσχομύρισε αυτό. Ρίχνουμε 2 κουταλάκια κουκασέ. Και τι άλλο κάνω τώρα? Λίγο νεράκι να πάρει μία βράση. Φέρω στο μπολάκι λίγο νερό. Όχι, έχω εδώ εγώ, ζεστό. Άμα βάζεις ζεστό νερό. Ναι, είναι πιο ζεστό. Ρίξαμε λίγο νεράκι, όχι πολύ και το κολυμπήσουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και το σκεπάζουμε. Για πόσο, Χανή? 1-5 λεπτά, 7 λεπτά. Μέχρι να κάνουμε τα υπόλοιπα. Να τρίψουμε λίγο το τυράκι μας να είναι έτοιμο και αυτό. Τι βάζεις, γραβιέρα? Ό,τι τυρί έχει κανείς στο σπίτι του. Ένα κίτρινο τυρί. Ένα κίτρινο τυρί. Λίγο πικάντικο τυρί, έτσι. Ναι, να είναι λίγο νόστιμο. Να είναι λίγο νόστιμο. Μου άρεσε πολύ αυτό το μηχάνημα, το θέλω στο σπίτι. Είδες, τι ωραία. Είναι εκπληκτικά γρήγορο. Και τα καρότα, τα κολοκύθια, όλα. Ναι. Τώρα τι κάνουμε εδώ? Βάζουμε λίγο άνηθο. Λίγο αλατάκι και πιπεράκι. Και λίγο πιπέρι. Και το κλείνουμε, έτσι. Και το κλείνουμε. Το σκεπάζουμε μέχρι να τελειώσουμε τα υπόλοιπα. Και τώρα έχουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Τι έχουμε εκεί? Έχουμε μελιτζάνες, κολοκυθάκια και χρωματιστές πιπερίες και μανιτάρια. Αυτά τι θα κάνεις τώρα? Τα ψήνεις. Τα βάζεις ένα ταψάκι, γιατί τα έχουμε έτοιμα, θα σας τα δείξουμε για να μην καθυστερούμε. Τα κόβουμε σε φέτες. Τα κόβουμε σε φέτες. Ναι. Τα λαδώνουμε λιγάκι, στα κολοκυθάκια και στη μελιτζάνα τα λατίζουμε. Ναι, ναι. Και τα ψήνουμε. Να γίνουν και νόστιμα. Και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς. Στους 180, ναι. Πάνω κάτω. Πώς να τα φέρω? I never should have told you.
Μειωθήκαν σε όγκο. Τώρα εδώ πέρα γλιτώνουμε πάρα πολλές θερμίδες με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πολύ πιο ελαφρύ το φαγητό. Και τώρα θα κάνουμε τη σύνθεση μέσα στο ταψί. Ναι, λίγο βουτυρώνουμε με τη μαργαρίνη. Και έχουμε βράσει και τα λαζάνια, έτσι. Ναι. Μπορείς να τα βάλεις και ομά, έτσι, ψήνονται. Επειδή όμως δεν έχει υγρά πολλά μέσα. Α, γι' αυτό, μπράβο, ναι. Γι' αυτό το λόγο... Επειδή μας το κάνει ελαφρύ, ναι, και διαιτητικό και δεν βάζει κρέμες, μπεσαμέλ και τέτοια. Δεν είχα σκεφτεί αυτό, ναι, αλλά τελικά βοηθάει. Πρέπει και την ώρα να τα ζεματίσεις. Για να τα βγάζεις ένα-ένα με την κουτάλα και να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Εγώ ξεχωρίζω για τις επόμενες στρώσεις. Βάζουμε, ναι, τον αρακά. Αυτό δηλαδή συνθέτει δύο εποχές μέσα σε ένα ίδιο ταψί. Εδώ έχουμε την άνοιξη. Από πάνω θα βάλουμε το καλοκαίρι, έτσι. Και έχουμε και λίγο χειμώνα με τα μανιτάρια. Πάρτε πως θα τα έτοιμα. Κοίτα, νύφη, πόσο φροντίζει όμως, δεν μπορείς να πεις, ξετυλίγει τα λαζάνια. Για να μπορεί να κόβεται κομμάτι καλό, ναι, εάν το βάζουμε κάθε φορά διαφορετικά. Ένα έτσι και ένα... την άλλη στρώση διαφορετική φορά, κατάλαβα. Και τυράκι. Και αυτές που ταιριάζουν τρομερά σε αυτό το φαγητό είναι οι πιπεριές, δηλαδή βάλετε μπόλικες. Δίνουν φοβερή γλυκά και νοστιμιά και άρωμα. Και τώρα θα το βάλουμε ανάποδα τη στιγμή. Ναι. Μπράβο, με αυτή τη φορά. Δεν το ξέρω. Γιατί έτσι μπορεί και κόβεται το κομμάτι χωρίς να διαλύεται. Άκου να δεις τώρα. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Και ξαναβάζουμε τυρί. Το τυρί βοηθάει και να κολλάει και λίγο. Ναι. Έτσι. Οπότε κόβεται καλύτερα μετά. Εγώ θα βάλω και λίγο αρακά, μην πάει χαμένος. Και θα πάρει και λίγο ζουμάκι εδώ που είναι πιο στεγνά τα λαχανικά. Και επίσης όποιος μας ρωτάει στο μαγαζί εννοείται ότι οι συνταγές δίνονται. Α, γιατί παλιά τις κρατούσαν επτασφράγιο στο μυστικό. Οι συνταγές φυσικά είναι της κυρίας Φανής και να πούμε ότι μας έχουν δώσει διάφοροι φίλοι σεφ. Μαζί με σένα θα πω πολύ ωραίες συνταγές που έχουμε χρησιμοποιήσει. Που πάντα έχουν να κάνουν με το απλό καθημερινό φαγητό. Καθημερινό φαγητό. Κάθε εβδομάδα έχετε και τις συνταγές κάποιου σεφ, ναι, έτσι, που τις κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα βάζουμε και την τελευταία στρώση. Τελευταία στρώση και βάζουμε την πατάτα από πάνω. Και κάνει και ωραία κρούστα ο πουρές από πάνω. Ναι, βάζουμε και λίγη φρυγανιά. Τραγανή κρούστα, τραγανή, και πολύ νόστιμη. Αυτό ξέρεις, εμείς δεν το έχουμε και πολύ στη δικιά μας την κουζίνα. Οι Γάλλοι, ας πούμε, το κάνουν αυτό. Με τη φρυγανιά. Πουρέ γκρατέν στο φούρνο. Mm. Τον γκρατινάρουνε τον πουρέ. Με τυράκι. Και λίγη φρυγανιά από πάνω για κρούστα. Μπορούμε, αν θέλουμε, το τυρί να το ανακατέψουμε και με το μπουρέ. Ωραία. Μπορείτε να το ψήσετε. Μου είναι τέλειο αυτό. Πόσο στους 180 είπαμε? Στους 180 μισή ώρα περίπου. Ωραία. Και το προσέχουμε γιατί ανάλογα και με τον κάθε φούρνο δεν θέλουμε αυτά να ξεραθούν από πάνω. Θα κοιτάξετε μόλις γίνει, μόλις χρυσήσει η επιφάνεια, το τραβάς έξω. Για τη συνταγή μουσακάς λαχανικών με μπεσαμέλ πατάτας θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια λαζάνια πλατιά, 2 πιπεριές κίτρινες, 2 πιπεριές κόκκινες, 2 πιπεριές πορτοκαλί, 4 κολοκυθάκια, 3 μελιτζάνες μεγάλες, 2 καρότα, 200 γραμμάρια αρακά, 200 γραμμάρια μανιτάρια, 2 κουταλιές της σούπας ντομάτα κονκασέ, 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, μισό ματσάκι άνηθο, μισό φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί προαιρετικά, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ πατάτας θα χρειαστείτε 1 κιλό πατάτες, 125 γραμμάρια μαργαρίνη, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και αλάτι.
Έτοιμο λαχταριστό. Κόβουμε το πρώτο κομμάτι, είναι της νοικοκυράς. Γιατί θα βγει... Γιατί δεν κόβεται καλά. Α, γι' αυτό δεν βγαίνει εύκολο, ναι. Επειδή χαλάει, ε. Δείξε. Αυτό τρώγεται και κρύο ή μόνο ζεστό. Ναι. Τρώγεται και κρύο, ε. Και κρύο και ζεστό. Ωραίο, τέλεια βγήκε. Και αυτό εννοείται ότι όπως όλα τα φαγητά του φούρνου, για να το κόψει σε ωραία κομμάτια θέλει να κάτσει λίγο. Όχι όταν βγει από το φούρνο, μετά διαλύεται. Άντε να δω και φαγητό από τα χέρια της Φανής που τόσα χρόνια ακούω, μα τι σπίτι έχω δοκιμάσει. Το πόσο ωραίο είναι. Αυτό που είναι ωραίο είναι το, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχει και το μαγειρευτό μέσα του αρακά. Κατάλαβες, είναι πρωτότυπο. Είναι νόστιμο. Είναι νόστιμο. Καταλαβαίνω ότι με το ζόρι κρατάω τη σιλουέτα μου. Εσύ να μην το φας, γιατί εσένα σου στέλνει τα περάκια. Άστο για μας. Φτάνει. Τα περάκια τα παίρνει. Έτσι με έριξε ο Καλούδης. Με το ταπεράκι της μαμάς. Η πρώτη μας γνωριμία ήταν ότι είχα αποθυμίσει το φαγητό της που είχαν κλείσει το εστιατόριο. Ναι. Γιατί κάνανε μια παύση το χαρμόνο καφέ μπαρ και μου έφερε το πρωσοσέλινο, το καταπληκτικό. Το έχω ακούσει αυτό το πρωσοσέλινο. Ναι, το χοιρινό. Και έτσι λοιπόν. Είδε βρε η μάνα. Η μάνα πάντα είδε. Ακόμα και τα παντρεύει το γιο μου τα φαγητά τη. Τι άλλο πια. Όλε οι μάνε οι Ελληνίδε είναι το ίδιο. Ναι. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το φαγητό γιατί είναι πολύ ελαφρύ. Δηλαδή, κανονικά τρώ το ταψί και δεν καταλαβαίνει. Δεν σου βγάζει λαδίλα, δεν σου βγάζει τίποτα. Έχει ζουμάκι από το λίγο του αρακά που βάλαμε μέσα. Ναι. Είναι ζουμερό. Είναι το μόνο. Όσο χρειάζεται ζουμερό. Είναι απίστευτο το πώς μυρίζουν οι πιπεριές. Είναι απίστευτο αρωματικό φαγητό. Ναι. Και είναι φαγητό μαμάς. Νομίζετε αυτά είναι μαμάς, τα φούρνο φαγητά είναι απίστευτα. Θυμίζουν, μυρίζουν μαμά. Ε? Μυρίζουν και το πιο ωραίο είναι στο μαγαζί που μας ζητάνε να μαγειρέψει και μπορεί να μην είναι στο μενού, αλλά να το μαγειρέψει κύριε Φανή για να έρθουν να φάνε το φαγητό που επιθυμούν. Λένε πάντα. Τι θέλουν οι πελάτες και εγώ το ετοιμάζω. Τους αντιμετωπίζεις αγιούς δηλαδή. Ναι. Ωραία. Σαν παιδιά. Για το μουσακά λαχανικών. Φτιάχνουμε το μπουρέ λιώνοντας τις βρασμένες πατάτες και προσθέτοντας μοσχοκάριδο και λιωμένη μαργαρίνη. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμος. Σοτάρουμε το κρεμμυδάκι, το καρότο και τον αρακά. Ρίχνουμε την ντομάτα, ζεστό νερό και αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά. Τέλος ο άνηθος και το αλάτι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς τα λαχανικά μας μέχρι να ροδίσουν. Στο ταψί στρώνουμε τα λαζάνια, από πάνω τη γέμιση αρακά, λαζάνια ξανά, τριμμένο τυρί, μια στρώση από ψητά λαχανικά και επαναλαμβάνουμε. Στην τελευταία στρώση από λαζάνια απλώνουμε το μπουρέ πατάτας, πασπαλίζουμε με τυρί, φρυγανιά και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Πάμε για ψώνια στο tip της ημέρας. Με την ηλεκτρική ψιστιέρα μπορούμε να κάνουμε μπάρμπεκιου στο σπίτι ή στη βεράντα ανά πάσα στιγμή. Το ειδικό σιρταράκι για λίπη και ζουμιά την κρατάει καθαρή και μας διευκολύνει στο καθάρισμα. Μπορούμε να ψήσουμε κρεατικά όπως λουκάνικα, αλλά και διάφορα λαχανικά. Η ψιστιέρα λειτουργεί σαν το γκριλ του φούρνου, δίνοντας παράλληλα μια ευχάριστη καπνιστή μυρωδιά στο φαγητό. Με κολοκυθάκια φανίτσα τώρα, τι θα κάνουμε εδώ. Πάλι το φούρνο βλέπω. Ένα γκρατέν κολοκυθάκι. Και αυτό είναι μια ωραία ιδέα γιατί ήθελα να δείξω, δεν το έχουμε δείξει εδώ πολύ, πώς κάνουμε γκρατέν με λαχανικά. Δηλαδή σήμερα έχουμε κολοκυθάκι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε λαχανικό. Για να δούμε. Βράζουμε 5 λεπτά το κολοκυθάκι με λίγο αλάτι και δεν τα κόβουμε για να μην παίρνουν πολύ υγρασία μέσα. Τι λες τώρα, αυτό το κόλπο δεν το ήξερα και το, αφού το βράσεις τώρα το κόβεις. Ναι. Α, καθόλου, μόνο το πλένεις και το κουμάς. Το κόβουμε στη μέση. Α, δεν το ήξερα παιδιά αυτό και δεν νερώνουν όντως καθόλου. Κοίτα τι ωραίο. Το αδειάζουμε.
Και κρατάει κιόλας λίγο, δεν είναι λιωμένο. Ναι, πρέπει να κρατάει, να μην είναι. Να είναι λίγο τραγανό. Ναι. Θέλετε να βοηθήσω, να το κόψω. Ναι, κάτσε να βοηθήσουμε κι εμείς. Α, και γίνεται πολύ πιο ωραίο έτσι ολόκληρο. Παίζει, παιδιά, φοβερό ρόλο στην αισθημιά από το να το κόψεις σε ροδέλες. Αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλό, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή κρατάει περισσότερο τη σάρκα του το κολοκυθάκι. Δεν ξέρω. Και πιο εμφανίσιμο, νομίζω, έτσι. Και πιο εμφανίσιμο, αλλά και πιο νόστιμο. Εν τω μεταξύ, το ότι βγάζουμε τα σποράκια έχει ένα νόημα, γιατί τα σποράκια κρατάνε και όλο το νερό, έτσι. Ενώ κρατάμε το μέρος του κολοκυθακίου, ωραία, που είναι και το πιο νόστιμο και το πιο στεγνό. Και αυτό βέβαια δεν το πετάμε, το κάνεις πίτα, σουφλέ, ό,τι θες το κάνεις. Δεν πετάμε τίποτε από την κουζίνα. Α, κοίτα, το ξανακάνει αυτό που της έκανε. Ναι, γιατί άφησε σπόρο σπόρο. Το ψήφισε το μάτι της ότι άφησα σπόρια μέσα. Έλα, εδώ είμαι πιο επιμελής μαθήτρια. Θα το στριμώξω, γιατί αυτά ούτως ή άλλως χάνουν και όγκο. Να το, μια χαρά. Κάνουμε μία μπεσαμέλ. Μία κουταλιά βούτυρο μαργαρίνη. Δύο κουταλιά σαλεύρι. Να κατέβουμε, να πάρει λίγο χρώμα το αλεύρι. Πάντως μου κάνει εντύπωση για Θεσσαλονικιά μαγείρισα πόσο ελαφριά τα κάνεις, ε. Αυτό απαιτεί πια η διατροφή, ναι. Μόλις σωτεριστεί λίγο και πάρει χρώμα το αλεύρι, ρίχνουμε λίγο το γάλα. Ρίχνω σιγά σιγά. Λίγο. Ναι. Και βέβαια βοηθάει να είναι και το γάλα ζεστό, έτσι. Πίζει πιο γρήγορα. Ναι, λίγο να χαμηλώσουμε τη φωτιά. Ναι, εδώ τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ρίχνω. Να δείξω κι άλλο. Ναι. Ρίχνεις. Και με αυτόν τον τρόπο δεν σβολιάζει. Και επίσης, αν ρίξεις το γάλα ολόκληρο με τη μία, μπορεί να ανακατεύεις, αλλά μετά αργεί να πήξει. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας το λίγο-λίγο, πίζει επί τόπου. Λοιπόν, έτοιμη η μπεσαμέλ. Τη σβήνω. Τη σβήνουμε. Κατεβάζουμε από τη φωτιά. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και λίγο μοσχοκάριδο. Τρύπουμε λίγο μοσχοκάριδο. Ωραία. Κυριακή τώρα θα μας τρύψει την κεφαλογραβιέρα. Άντε είναι και υπηρώτικη βόρεια από τα μέσα. Με υπηρώτικο γάλα. Νομίζεις ότι σας φέραμε ό,τι και ό,τι. Εγώ θα βάλω και λίγο αλάτι στα κολοκυθάκια. Και λίγη φρυγανιά κάτω. Στα, πάνω στα κολοκυθάκια. Ναι, ναι. Α, και λίγη φρυγανιά για να τραβήξει τα υγρά, για να τραβήξει τα υγρά. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, τρύψε το τυράκι. Τρύψε το. Τρύψε το τυράκι. Είναι αρκετό ή θέλετε κι άλλο? Εντάξει, είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η κεφαλογραβιέρα που είναι λίγο πικάντικη, θέλει ένα τέτοιο τυρί, λίγο πικάντικο να είναι. Να μην είναι γλυκό δηλαδή. Είναι ιδανικό για γκρατινέ. Είναι πολύ νόστιμο. Α, και βάζει και αυγουλάκι, ε. Αν θέλετε να βάλουμε το ασπράδι, το μυστικό. Η Φανή κάνει ένα κόλπο τώρα. Το αυγό που κανονικά βάζουμε στην μπεσαμέλ ολόκληρο, βάζει τον κρόκο πρώτο και τον κάνει λίγο μαρέγκα στο μούλτι γίνεται. Το ασπράδι και όλο τον κρόκο. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολύ πιο αεράτη η μπεσαμέλ. Πιο αφράτη. Και το κρόκο εδώ τον βάζεις κανονικά. Θέλει κι άλλο. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Το ρίξω. Ρίχνεις και ρίξεις το. Να κατέβουμε απαλά για να
Όντως γίνεται πιο πράγματι. Κοίτα τώρα με δυο διαφορετικά κολπάκια πώς η μπεσαμέλ αλλάζει τελείως παραδοσιακή και γίνεται πιο αφράτη. Πάσουμε και το τυράκι μέσα. Ξέχασα. Τι ξέχασες? Να βάλω λίγο δυόσμο. Α, τα μυρωδικά. Αυτά τώρα τα μυρωδικά μπορείς να τα βάλεις ή πάνω στο λαχανικό ή και μέσα στην μπεσαμέλ. Δεν ξέρω, όπως νομίζεις. Ναι, μέσα στην μπεσαμέλ τα βάζω. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι μια βασική τεχνική για τα λαχανικά ο γκρατέν, τα οποία με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τα φάνε και τα παιδιά που συνδεζετρώνουν λαχανικά. Και είναι και ένα κυρίως πιάτο, αλλά είναι και συνοδευτικό, μπορείς να το βγάλεις. Ναι. Σε κρέατα, σε κοτόπουλα και μπορείς να το κάνεις με όλα τα λαχανικά. Είτε τα ψήνεις, είτε τα βράζεις και από πάνω αυτή την μπεσαμέλ, είναι τόσο απλό. Ή σε συνδυασμό, πολλά λαχανικά. Και αυτό τώρα δεν θέλει πολύ ψήσιμο, Φανή. Όχι, θέλει ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο στους 180, ναι, το βάζεις. Ναι. Η δε μπεσαμέλ τώρα, όπως τη βλέπετε και μένει, μέσα στο φούρνο απλώνει και το καλύπτει όλο το λαχανικό και γίνεται υπέροχη. Θέλουμε ίσα ίσα δηλαδή να λιώσουν τα τυριά, να πάρει ένα ελαφρό χρυσαφένιο χρώμα και το βγάζουμε. Και σε αυτό θα βάλουμε φρυγανιά πάνω. Πάντα ό,τι βάζεις μπεσαμέλ. Να βάλω εγώ τη φρυγανίτσα. Βεβαίως. Και τα βαρκάκια είναι έτοιμα να αρμενίσουμε στο φούρνο, είπαμε. 10 λεπτά είπες. Ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο σε 180. Για τη συνταγή κολοκυθάκια με κεφαλογραβιέρα στο φούρνο θα χρειαστείτε 8 κολοκυθάκια, μισό φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά, μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι δυόσμο, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστείτε μισό λίτρο γάλα, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 180 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα, ένα αυγό, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, μία κουταλιά της σούπας μαργαρίνη με 3% βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Έτοιμα, κορίτσια. Τέλεια. Τέλεια. Τελικά όμως φρυγανιά έχει κάνει τέλειο χρώμα. Είδες, και ωραία κρούστα. Και δεν ξεραίνετε το λαχανικό, η μπεσαμέλ μέσα είναι ζουμερό και φράτο. Φοβερές βαρκούλες. Να πάμε καλά. Βάλε εδώ, τρεις είμαστε. Θες να πεις ότι δεν θα φας? Όταν μαγειρεύεις, δεν τρως εύκολα. Το ξέρω. Κι εγώ όταν μαγειρεύω δεν τρώω. Γι' αυτό δηλαδή μαγειρεύω. Κάνω να βγάλω τα πυρουνάκια. Αλλά σ' αρέσει, ας πούμε, να πας έξω να φας, προτιμάς από το να φας το δικό σου το φαγητό, ε? Όχι. Τι? Δεν τι? Μπορώ να πω. Δεν τρως καθόλου δηλαδή? Τρώω. Τι? Αλλά όταν μαγειρεύω δεν τρώω ποτέ. Άρα πότε τρως? Όταν βγεις έξω ή παίρνεις σουβλάκια, τι κάνεις? Δεν τρώω σουβλάκια, δεν είμαι υπέρ του κρέατος, ίσως γι' αυτό και κάνω τόσο λαχανικά. Λαχανικά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και, ναι. Και τα κάνεις ωραία, δηλαδή και εγώ που μαγειρεύω συνέχεια λαχανικά, έχει πραγματικά την τεχνική του ανθρώπου που έχει δουλέψει πάρα πολύ τα λαχανικά. Το λαχανικό θέλει και αυτό παρατήρησα. Έχει άλλη μεταχείριση. Βέβαια έχει άλλη μεταχείριση. Δεν σ' αρέσει όμως να πας σε ένα εστιατόριο να φας, να σου μαγειρέψουν οι άλλοι? Σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι θα σ' αρέσουν συγκεκριμένα. Είμαι παμφάγω. Αλήθεια. Mm. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σ' αρέσουν συγκεκριμένα μαγαζιά και τέτοια. Πολύ ωραία. Εγώ το είπα πολύ ωραία. Δεν πειράζει, καλά κάνετε. Ελαφρύ δεν είναι. Επίσης το τρως όλο το ταψί. Ναι. Και ο άνηθος και ο δυόσμος δίνει μια φρεσκάδα. Παιδιά, ο δυόσμος, ο άνηθος, είναι τόσο αρωματικό πιάτο. Πάει με το κολοκύθι και δίνει άρωμα. Η μπεσαμέλ είναι τόσο βελούδινη, αφράτη, δεν είναι αυτή που είναι σαν στόκος που κάθεται. Όχι, είναι πολύ σαν κρέμα, τελείως κρέμα. Και της ταιριάζει το τυρί που δίνει ένα ελαφρώς πικάντικο. Απίστευτο πιάτο.
Το τρως, το τρως. Πυρεξάκι το τρως. Και νομίζω ότι τρώει και ένα παιδί αυτό που δυσκολεύεται να φαίνεσαι και το κολοκύθι. Νομίζω ναι. Mm. Γιατί πολλά μικρά που έρχονται στο μαγαζί με τις μαμάδες τους. Ή θα τρώνε το από πάνω τώρα τα πιτσιρίκια. Όχι, όχι, τρώνε. Το τρώνε, ναι. Mm. Τρώνε λαχανικά, επειδή ίσως είναι μαγειρεμένο με αυτόν τον τρόπο, τρώνε λαχανικά. Αυτό, αν το κάνετε το φαγητό, θα υπολογίσετε 5 κιλά κολοκύθια στο καθένα. Και σου βγάζει γλύκα, ρε παιδί μου. Γλύκα με πικάντικο τυρί και πάρα πολλά αρώματα από δυόσμο. Ναι, και πολύ ελαφρύ. Mm. Για τα κολοκυθάκια στο φούρνο. Έχουμε βράσει για 5 λεπτά τα κολοκυθάκια. Τα κόβουμε στη μέση και τα βιάζουμε. Πασπαλίζουμε με φρυγανιά. Για την μπεσαμέλ. Λιώνουμε τη μαργαρίνη με βούτυρο. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι το αλεύρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το γάλα σιγά σιγά. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει κρέμα. Όταν δέσει, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο, τον κρόκο αυγού, την κεφαλογραβιέρα, τον δυόσμο και τον άνηθο. Χτυπάμε το ασπράδι σε μαρέγκα και το προσθέτουμε στην μπεσαμέλ. Ανακατεύουμε καλά και στρώνουμε την μπεσαμέλ πάνω από τα κολοκυθάκια. Πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Και να σας κάνω κι εγώ κάτι, κορίτσια, τόσο δρόμο κάνατε, να έρθετε από μακριά, να σας κεράσω κάτι. Φανή, νομίζω ότι σήμερα η εκπομπή εξελίσσεται σε μάθημα μαγειρικής για τη Κυριακούλα. Ναι. Δεν σε βλέπω να κάνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Τι θα μάθω, μου λέει τώρα, να κάνω. Της λέω, θα κόψεις μήλο, θα καθαρίσεις αυγό, θα αρχίσουμε από τα βασικά. Έτσι. Θα κάνουμε μια ωραία κοτοσαλάτα, φοβερή κοτοσαλάτα, η οποία σερβίρεται πάνω σε μπέργκερ, ζεστό το ψωμάκι, ιδανικά δηλαδή, και πάνω βάζεις αυτή την κοτοσαλάτα, η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά, πεντανόστιμη. Σουκά. Μπορείτε να τη βάλετε και στο μαγαζί. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε με τα λαχανικά τα κατεψυγμένα. Αυτά τώρα τα ξέρετε, τα κατεψυγμένα τα ανάμεικτα, τα οποία συνήθως τα κάνουμε τηγανιτό ρύζι, τα βάζουμε σε σαλάτες. Μπορείς να το βάλεις στο κινέζικο, αλλά εμείς θα το κάνουμε σε μια εναλλακτική συνταγή, διότι εγώ όταν την έκανα αυτή την κοτοσαλάτα από μόνη μου χωρίς αυτά, έπρεπε να ψιλοκόψω το κάθε λαχανικό. Ενώ τώρα τα έχω όλα έτοιμα, βράζω εδώ νερό με αλάτι, εννοείται, και βάζω το μισό πακέτο. Αυτά τώρα εγώ τα ζεματάω 5 λεπτά. Τώρα αν κάποιος θέλει λίγο πιο μαλακά, μπορεί να τα ζεματίσει 10 λεπτά, ξέρω εγώ. Είναι ωραία να είναι λίγο κρατσανιστά. Νομίζω όμως επειδή είναι σαλάτα και επειδή γενικά σε αυτή τη σαλάτα έχουμε τραγανά υλικά, έχουμε το μήλο, εγώ ας πούμε όταν την κάνω με ομό καρότο το τρίβω, τους πάει να είναι οι υφές διαφορετικές, δηλαδή ναι, να έχουμε λίγο κράντσι τραγανό μέσα. Πιο νόστιμο. Και μέχρι να βράσουν αυτά, εσύ θα μου καθαρίσεις το αυγό, ένα αυγό σφιχτό. Και εγώ θα κόψω το πράσινο μήλο. Δεν χρειάζεται όλο το μήλο. Τώρα ανάλογα και με την ποσότητα κοτόπουλου που έχετε, δηλαδή με το μάτι, θα δείτε να είναι ισορροπημένα τα υλικά σας, να μην υπερισχύει κάτι. Το μήλο το θέλουμε για αυτό το ξινούλι που δίνει. Το μήλο είναι τέλειο με τα λαχανικά. Πάει πάρα πολύ. Και με το κοτόπουλο σε πληροφορώ ότι πάει πάρα πολύ. Εγώ να ψιλοκόψω εγώ το αυγουλάκι. Ψιλόκοψέ το. Το θέλει. Όσο γίνεται πιο ψηλό. Αυτό ούτως ή άλλως μέσα στη σαλάτα θα διαλυθεί. Κατάλαβες, δεν θέλω κομματάκια. Okay. Μπορείς να το κάνεις και εδώ κατευθείαν. Αυτό για να κάνεις χρόνος. Εντάξει, να ψιλοκόβω ξέρω. Ένα, εντάξει. Τα βασικά τα, τα έχουμε. Βασικά τα έχουμε. Τώρα που βρήκα και την κυρία Φανή θα μάθει και το υπόλοιπο. Είναι θέμα στο σπίτι. Πρέπει να μαγειρεύω αλήθεια, καλά. Όταν μαγειρεύει η πεθερά, επιτρέπεται να μαγειρεύει νύφη. Πώς το βλέπεις εσύ, παιδί. Βεβαίως. Η δικιά σου πεθερά μαγειρεύε καλά. Ε? Η μαμά μου μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Α, δεν μας λες για την πεθερά όμως. Η πεθερά μου. Μέτρα. Τα συνηθισμένα φαγητά. Η μαμά μου είχε μεγαλύτερη ποικιλία. Τα ψιλοκόψαμε αυτά. Τώρα παίρνουμε το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο το βράζουμε αν θέλουμε με ένα φιλεράκι δάφνης, με λίγη ρίγανη, με λίγο θυμάρι μέσα στο νερό για να πάρει μια νοστιμιά. Φιλέ το κοτόπουλο, αλλά μπορούμε να βάλουμε και οποιοδήποτε άλλο μέρος, μπουτάκια, ό,τι μας αρέσει ή και τα δύο μαζί. Ή ένα κοτόπουλο το οποίο το βράσαμε για να πάρουμε τη σούπα και μετά καθόμαστε και το ξεκοκαλίζουμε, ό,τι θέλουμε. Εντάξει, τα κομματάκια θέλεις πιο μικρά. Όχι, τέλεια μου το κάνεις, μπράβο. Και τώρα μπορείς να μου ψιλοκόψεις άνηθο και μαϊντανό.
Τα μυρωδικά δεν τσιγκουνευόμαστε, βάζουμε μπόλικα και αυτή είναι και όλη η διαφορά. Παρότι είναι μία κοτοσαλάτα η οποία έχει μαγιονέζα μέσα, δεν θέλουμε να υπερισχύει η μαγιονέζα, θέλουμε να υπερισχύουν τα αρώματα από όλα τα λαχανικά και τα αρωματικά που θα βάλουμε. Τη Φανή τη ρώτησες εσύ ως νύφη ποιο είναι το μυστικό ενός πετυχημένου γάμου. Φανή, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη? 46. Μισό αιώνα δηλαδή περίπου. Και ποιο... μισό αιώνα είμαστε μαζί. Υπάρχει μυστικό? Ή είναι του Θεού και της τύχης αυτά τα πράγματα? Υπάρχει μυστικό. Ποιο είναι? Να κάνεις υπομονή. Να τα ρίξω μέσα. Ρίξα μέσα. Και από τα δύο μέρη όμως. Και από τα δύο μέρη, ωραία το είπε τώρα. Τώρα το συμπλήρωσες. Κάτσε γιατί εδώ καίει αυτό. Είναι δίκαιη, δεν μπορώ να πω. Και ο μαϊντανός. Και αυτό βάλω το μου. Το βάλω όλο. Περίπου όλο. Να. Να κόψω εγώ και το ψωμάκι μας να το έχουμε έτοιμο. Πρέπει να μάθουμε να κόβουμε όπως... Μπορούμε να το βάλουμε στη φρυγανιέρα, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα αντικολλητικό εδώ σχαράκι, λίγο. Να τραγανίσει από πάνω και να ζεσταθεί και τα λαχανικά νομίζω ότι είναι έτοιμα. Τα στραγγίζω. Νομίζω ότι είναι αρκετό, έτσι. Ναι, ωραία. Αν έχουμε χρόνο να τα αφήσουμε να κρυώσουν λίγο είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί θέλω λίγο τα πιο μεγάλα κομμάτια να τα κόψω μικρότερα. Και τώρα και εγώ, με κατάλαβες. Θα σε βοηθήσω. Αχ, ναι. Έλα να κρύσεις εσύ. Ευχαριστώ. Έλα, υπερβολική. Μου άρεσε αυτό. Μου αρέσουν τα χρώματα ίσως στα φαγητά τελικά, γι' αυτό. Πρώτα τρώει το μάτι. Το μάτι και στερ... Να στη ωραία που εντάξει. Είναι. Είναι πολύ βολικά όμως και αυτά τα λαχανικά. Τι ωραία που είναι έτοιμα κομμένη. Είδες. Γυρνάμε και το ψωμάκι και τώρα τι κάνουμε. Τώρα θέλουμε λεμόνι. Α, πριν το στύψω, παίρνω το ξύσμα. Το οποίο δίνει ένα απίστευτο άρωμα, δηλαδή είναι ένα μικρό μυστικό που πραγματικά δίνει μια άλλη αίσθηση στη σαλάτα. Και ταιριάζει πολύ γιατί δίνει μια δροσιά στη μαγιονέζα, κατάλαβες, και πάει και με το κοτόπουλο. Στην αρχή βάζω μισό λεμόνι, τώρα θα το δοκιμάσετε. Αναλόγως και πόσο μεγάλο είναι το λεμόνι δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Και επίσης είναι και τα γούστα του καθενός. Ναι, οπότε το λεμόνι είναι ναι. Καθαρά γούστο, θέμα γούστο. Αλατίζουμε. Και αν θες ένα υλικό που σου αρέσει ας πούμε παραπάνω, δηλαδή εμένα μου αρέσει πολύ το αυγό βραστό μέσα στην κοτοσαλάτα, βάζεις δύο αυγά, έτσι. Είναι ανάλογα και με τα γούστα. Και τώρα... Μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Την οποία μαγιονέζα τη βάζω επίσης σιγά σιγά, γιατί δεν θέλω να είναι μόνο μαγιονέζα, ανακατεύω. Εν τω μεταξύ τα πιέζω κιόλας όσο ανακατεύω για να λιώσουν, να γίνει ομοιόμορφο αυτό το μείγμα όσο γίνεται. Αλλά θέλω η μαγιονέζα να καλύπτει ίσα ίσα και να μου δέσει όσο γίνεται τα υλικά, χωρίς όμως να υπερισχύει. Παιδιά είναι έτοιμη. Το βλέπετε ότι δεν υπερισχύει πάρα πολύ η μαγιονέζα. Όχι. Ίσα ίσα. Μου κόλλησε τα λαχανικά και μου δίνει μια γεύση παραπάνω. Και βέβαια δοκιμάζουμε. Τώρα να δούμε, μπας και λείπει τίποτα. Για τη συνταγή κοτοσαλάτα με ανάμεικτα λαχανικά θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά, ένα φιλέτο κοτόπουλου, 4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, ένα βρασμένο αυγό σφιχτό, μισό ξινόμηλο, χυμό από μισό λεμόνι, ξύσμα από ένα λεμόνι, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα ματσάκι άνηθο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο προαιρετικά, αλάτι, πιπέρι και ένα στρογγυλό ψωμάκι για το σερβίρισμα. Και έχει ωραία γεύση αυτή η μαγιονέζα γιατί έχει και αληθινά αυγά. Πάρα πολύ νόστιμο. Δεν είναι πολύ ωραίο. Αυτό το πιάτο μπορώ να το φάω όλο.
Κι εγώ το τρώω έτσι, με το κουταλάκι πάνω στο δοκιμή, δηλαδή φεύγει αυτό συνήθως. Αλλά για να το σερβίρουμε πιο ωραία, παιδιά. Το μήλο. Δεν δίνει δροσιά το μήλο. Και όλα τα μυρωδικά. Γιατί σε εδώ στις κοτοσαλάτες τις έχουμε συνηθίσει σε κάτι μπουχτιστικό που είναι κότα και μαγιονέζα. Ρωσερή. Αυτό βέβαια είναι πιο ωραίο να το αφήσεις κανένα τέταρτο στο ψυγείο και έρχεται και παίρνει μια δροσιά και δένουν και όλα τα υλικά και μετά πάνω στο ζεστό ψωμάκι είναι, παιδιά, ένα θεϊκό σάντουιτς. Κάτσε να το κάνουμε. Α, πολύ ωραία. Το περιμένουμε με αγωνία, όπως βλέπεις. Για την κοτοσαλάτα με ανάμεικτα λαχανικά. Ρίχνουμε τα ανάμεικτα λαχανικά σε βραστό νερό και τα αφήνουμε για 5 λεπτά. Σε μπολ ρίχνουμε το μήλο, το αυγό, ψιλοκομμένο το βρασμένο κοτόπουλο, τον άνηθο και το μαϊντανό. Προσθέτουμε τα ανάμεικτα λαχανικά, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι, μαγιονέζα και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε πάνω σε φρυγανισμένο ψωμάκι. Ωραίο. Επίσης ένας τρόπος πας και φάνε τα πιτσιρίκια λαχανικά. Κορίτσια, συνεχίστε να τρώτε. Εγώ νομίζω το καλύτερο είναι από εδώ, ε. Ναι. Εγώ θα το έτρωγα όλο. Ναι, και εγώ θα το έτρωγα όλο. Αυτό τώρα τι κάνουμε. Αν θέλουμε να βάλουμε λιγότερη μαγιονέζα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη μαγιονέζα, αντί να βάλουμε, ας πούμε, 4 κουταλιές, να βάλουμε και 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Αλλά εδώ που δεν βάλαμε καθόλου ελαιόλαδο, στη γεύση δεν παίζει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Και το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να παραβράσει τα λαχανικά. Είδες, δηλαδή μέχρι να κόψει το μήλο, σε 2 λεπτά είναι έτοιμα τα λαχανικά. Δοκιμάσου λαχανικό. Πολύ δροσερή. Και δεν είναι ομάτα λαχανικά. Μόνο του, το δοκίμασα και εγώ δεν είναι ομό. Όχι, είναι όσο πρέπει. Ναι, είναι το ξύσμα όμως δεν είναι φοβερή φρασκάδα. Κορίτσια, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Που μπήκατε στον κόπο να μας κατέβετε από τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να πηγαίνουν όλα καλά εκεί. Τι έγινε, γλεντάτε ή το κόψατε? Γλεντάμε. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ αυτό. Το πότε είναι η μόδα τώρα, Σάββατο πρωί μέχρι βράδυ? Είναι αυτό που κάνουμε. Βγαίνουμε από καφέ από τις 10 η ώρα το πρωί και πάει μέχρι το βράδυ. Και κοιμάστε νωρίς μετά? Εννοείται. Νομίζω ότι στο τελευταίο από το έχετε φύγει κινησμένη 11.30 ώρα το βράδυ, έτσι. Εννοείται. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε. Και γάμος τώρα να ετοιμάσουμε. Έτσι. Να ετοιμαστεί η κουμπάρα. Το μενού έχει ετοιμαστεί από την Πεθαρά? Α, όχι. Τι είναι, έκπληξη? Αυτό δεν το κάνω. Το κανονίζει η νύφη, δεν το κανονίζει η Πεθαρά. Κοίτα, μ' αρέσει όμως που τα κάνετε παραδοσιακά. Θα κάνω και κρεβάτι. Εγώ τώρα σήμερα το άμαθα. Ναι. Πρέπει να ανεβείς λίγο νωρίτερα. Επιβιώνει το κρεβάτι, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, τώρα θα το πληροφορήσω. Και πρίκα, δεν θα δώσουμε το γαμπρό. Ο γαμπρός τη δίνει? Θα δώσει και ο γαμπρός. Δεν θα δώσει. Δεν θα δώσει, δεν θα ανοίξουμε σεντόνια, πετσέτες. Δεν έχει σημασία. Είναι παραδοσιακά αυτά τα κάνουμε. Εμείς δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει αυτά, γι' αυτό θα έρθουμε να τα δούμε σε εσάς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να βρείτε τις συνταγές, θα τις βρείτε στο pirun.gr και στο chefonair.gr. Πολλά φιλά και καλό απόγευμα. Αύριο στην κουζίνα του Σεφ στον αέρα, ο Δημήτρης Μαυράκης από την Κρήτη μαγειρεύει με ξινόχοντρο. Ο κριτικός τραχανάς ανακατεύεται με τις μελιτζάνες σε ένα καλοκαιρινό φαγητό. Χριστέ μου. Και γίνεται και φτεδάκι τηγανιτό με φέτα έκπληξη στο κέντρο. Δημήτρη, τι αριστούργημα είναι αυτό? Ο Δημήτρης, στη στήλη της ημέρας, ετοιμάζει παραδοσιακό στριφτούδι με ψευτοπέστο από αρακά. Είναι μια πολύ γλυκιά μακαρονάδα.